Hello! Είμαστε στο YouTube κανάλι της Maple New York με τη Μάγδα. Άννα, πόσο χαίρομαι που βρίσκεσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, προτείνω να μοιραστούμε τις νέες τάσεις του μακιγιάζ συνδυαστικά με τα fashion trends. Τι λες? Σούπερ! Εννοείται. Σήμερα λέω να σου κάνω κάτι σε bronze αποχρώσεις με λάμψεις, κάτι διάφανη επιδερμίδα, τραβεκτικά μάτια, wow. Έτσι έντονα, μαύρα που ξέρω πόσο πολύ σ' αρέσει. Είσαι έτοιμη? Τρελαίνομαι, μόνο στην ιδέα έτσι όπως μου το πες, ανυπομονώ. Σούπερ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πήγαμε. Θα ξεκινήσω με το Master Strobing Stick στην απόχρωση νούμερο 200 και θα πάρω το πινέλο μου, ένα flat, και θα το εφαρμόσω εκεί που θέλω να έχει περισσότερη λάμψη. Αυτό γιατί το κάνω, όταν θα βάλω μετά το make-up, να φαίνεται πιο ενυδατωμένο και πιο λαμπερό. Νομίζω όλες το χρειαζόμαστε αυτό, να είμαι ειλικρινής. Ακριβώς. Εννοείται, μπορούμε να το πλώσουμε και με τα χέρια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και λίγο στο κέντρο εδώ του μετώπου. Και τώρα πάμε στο επόμενο step, που είναι το make-up. Πριν βάλω το make-up, θέλω να δεις τη λάμψη. Εννοείται πως θα τη δω. Λοιπόν, είναι φοβερό. Πρώτη φορά βάζω, η αλήθεια είναι, υγρή μορφή highlighter. Και σαν σκιά μπορείς να το εφαρμόσεις και πάνω από το κραγιόν για να το κάνεις πιο μεταλλικό. Έχει πολύ, δηλαδή και στα κόκαλά σου και στους ώμους. Είναι φανταστικό προϊόν. Νομίζω γράφει πάρα πολύ ωραία. Έτσι πιστεύω. Πάμε στη βάση και θα χρησιμοποιήσω το Fit Me Foundation, την απόχρωση 250. Ανυπομονώ και να το δοκιμάσω, έχω περιέργεια. Δεν το έχεις ξαναδοκιμάσει, ε? Όχι. Ωραία, θα σου βάλω λίγη ποσότητα, γιατί δεν χρειάζεται πολύ προϊόν, δεν το έχεις ανάγκη και απλά όπου έχεις διχρωμίες, ταμπονάρω. Το κόλπο είναι η κίνηση. Αυτό, άμα κάνεις έντονες κινήσεις, πιο πολύ κοκκινίζεις το δέρμα, παρακαλύπτεις. Α, μάλιστα. Λίγο στη μύτη, δεν βάζουμε πολύ προϊόν, γιατί συνήθως σε αυτό το σημείο βγάζουμε και λιπαρότητα. Λιπαρότητα. Ακριβώς, είναι και ματ. Θα βγάλει μόνο λάμψη εκεί που έχω βάλει εγώ από πριν το strobing. Αυτό που χρειαζόμαστε δηλαδή. Ακριβώς. Θέλω να ξέρεις ότι το concealer είναι το αγαπημένο μου. Ναι, δίνει φως. Θα χρησιμοποιήσω το Super Stay Concealer που διαρκεί έως 30 ώρες και θα εφαρμόσω την ποσότητα που θέλω κάτω από το μάτι. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη. Χρησιμοποιώ την απόχρωση 15 που είναι λίγο πιο ανοιχτή από την επιδερμίδα σου. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω στο concealer να διαλέξουμε τη σωστή απόχρωση για να φωτίσει. Ακριβώς. Είναι σημαντικό νομίζω. Και το σβήνω, κάνω έτσι ένα ελαφρύ τριγωνάκι. Εδώ. Και το σβήνω προς το νιώθω κάτω. Και αυτό ενυδατικό, θέλω να σου πω. Αυτό στεγνώνει μετά, είναι matte, δεν κάνει γραμμές καθόλου. Α, τέλεια. Δηλαδή δεν χρειάζεται μετά να βάλουμε κάποια πούδρα έξτρα. Όχι, όχι, όχι. Α. Μόνο στα σημεία που μπορεί να μην θέλεις γυαλάδες. Αυτό. Πολύ καλό αυτό. Εννοείται πως θα βάλω και στο μάτι. Για και βάση. Για βάση, για το να αποχρωματίσω. Δεν είναι ωραίο? Ναι, ναι, ναι. Αποχρωματίζω κιόλας τη διχρωμία που έχουμε στο μάτι. Και θα φαίνονται και πολύ καλύτερα οι σκιές. Επειδή θα βάλουμε bronze αποχρώσεις, καλύτερα είναι να αποχρωματίζουμε για να μην φαίνονται πιο γκρι. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη. Εδώ. Θα βάλω λίγο στη μύτη, μέτωπο και στο δε του άνω χείλους. Εδώ, στην καρδούλα που λέμε. Απλά έτσι λίγο να κάνω ένα φυσικό contour. Είμαστε εδώ. Νομίζω είμαστε εντάξει. Για δες το. Λοιπόν, νομίζω είναι πάρα πολύ φωτεινό. Ήδη έχει φωτίσει πάρα πολύ περιοχή μου εδώ. Και όντως δεν θα χρειαστεί να βάλω καθόλου πούδρα. Πούδρα. Μετά. Όχι. Έχει γίνει μάτι δηλαδή και έχει γίνει ομοίμορφο με το make-up που βάλαμε πριν. Ακριβώς. Γιατί δέσει. Το σβήνουμε προς τα κάτω. Να γίνει ένα με το δέρμα. Να μην φαίνεται που έχουμε βάλει το λευκό, να είναι κάτι φυσικό. Και πάμε στο επόμενο step. Μ' αρέσει πολύ. Μετά το concealer, τι κάνουμε? Λοιπόν, θα κάνουμε contour, αλλά όχι σε μορφή πούδρας. Θα πάρω πάλι το Fit Me Foundation σε μια πιο σκούρα απόχρωση, την 350. Α, νομίζω είναι και ένα tip αυτό, γιατί εγώ πάντα το κάνω με πούδρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και με make-up. Αμέ, δες τώρα πόσο ωραία θα γίνει. Θα πάρω ένα πινέλο του ρουζ και θα αρχίσω σιγά-σιγά να περνάω κάτω από τα κόκαλα. Αυτό το κάνω για να φαίνεται
φυσικό. Αυτό που θέλουμε από την αρχή. Γιατί αν βάλω πούδρα, θα μου τονίσει πολύ τους σπόρους, όλα αυτά και δεν θέλω. Ναι. Οπότε το πάω τελείως φυσικά. Ένα tip είναι ότι μπορείς να το ξεκινήσεις χωρίς βάση και να βάλεις πρώτα τις σκούρες αποχρώσεις. Αυτό θα εκεί να ακούσω που τώρα. Ακριβώς. Μπορεί να χωρέσει αυτό και μόνο του, χωρίς καθόλου make-up, κατευθείαν. Μπορείς πριν να βάλεις το foundation, το σκούρο, να τονίσεις τα σημεία που θέλεις να μαζέψεις στην ουσία. Κατάλαβα. Και μετά να βάλεις λίγο make-up. Θα το τονίσουμε, δηλαδή σε ίσα για να είμαστε φρέες. Ναι. Αλλά μετά όμως θα βάλεις foundation. Ναι. Για να φανεί ένα χρώμα. Mm-hmm. Νομίζω για concealer οπωσδήποτε. Ναι. Οπότε βάζω κάτω από τα κόκαλα που θέλουμε συνήθως έτσι να αναδείξουμε και τα ζυγωματικά μας. Εδώ. Όλες μας νομίζω. Στο περίγραμμα του προσώπου. Έτσι, να κάνουμε ένα ωραίο σχήμα. Μπορεί να θέλουμε να το κάνουμε να φαίνεται πιο οβάλ. Mm-hmm. Οπότε μαζεύουμε αρκετά εδώ. Εγώ συνήθως το βάζω και εδώ πέρα για να τονίσω τη μητούλα. Α, να την μαζέψεις. Να τη μαζέψω. Εδώ, κάτσε να στο κάνω για να το δεις. Βάζω εδώ στα πλαϊνά. Τελείως ακαθόριστα, επειδή είναι make-up, σβήνει πολύ εύκολα. Mm-hmm. Εδώ. Και θα βάλω λίγο προς τα έξω εδώ στο μάτι για να φαίνεται πιο ανωδικό. Να κάνει αυτό το lift effect. Και εννοείται πως κατεβαίνω λίγο προς το λαιμό για να σβήνει ωραία. Και θα βάλω και κάτω από τα χείλη για να φαίνονται πιο σαρκώδη. Εδώ. Αυτή εδώ η φωτοσκίαση μπαίνει στην ουσία μέσα, αυτό εδώ το σημείο, και βγαίνει πιο πολύ το χείλος. Εδώ το κάτω. Αυτό. Τέλειο. Και είσαι έτοιμη από contour. Πάμε να κλειδώσουμε τη βάση. Με τι? Με πούδρα, loose powder. Και θα κλειδώσω τα σημεία που δεν θέλω να βγάλουν έξτρα γυαλάδα. Πάμε να κλειδώσουμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα με την πούδρα Lasting Fix. Είναι σε λούς. Ακριβώς. Δεν έχει δηλαδή χρώμα, γιατί έχουμε δει και πούδρες που έχουν χρώμα. Που έχουν χρώμα. Όχι, δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Οπότε βάζω λίγη ποσότητα και απλά θα ματάρω γύρω-γύρω από τη μύτη, εδώ, που συνήθως πιο πολύ εδώ βγάζουμε τις γυαλάδες που δεν θέλουμε. Ισχύει αυτό, ναι. Εδώ γύρω-γύρω από το στόμα και στο κέντρο του μετώπου. Μόνο εκεί θα ματάρω. Είσαι έτοιμη για τα φρύδια? Πάμε. Νομίζω τα φρύδια θέλουν χτένισμα σίγουρα, ναι, και γέμισμα. Εγώ θα σου κάνω και τα δύο, και θα σου τα χτενίσω και θα σου τα γεμίσω με ένα φανταστικό προϊόν της Maybelline, το Tattoo Brow Lift Stick, το οποίο τι είναι? Είναι σε μορφή, βλέπεις, είναι σαν κερί. Είναι σε μαρκαδωράκι. Ακριβώς, οπότε θα γεμίσω όπου έχεις κενά, μπορείς να το δεις και στο καθρέφτη. Γεμίσω μόνο έτσι εδώ μπροστά. Α, ναι, όντως. Και στη συνέχεια θα τα χτενίσω και θα κάνω το lift effect. Οπότε τα ανασηκώνουμε κιόλας, δηλαδή. Ακριβώς, αυτό είναι. Τα ανασηκώνω προς τα πάνω, είναι κερί, οπότε μένει προς τα πάνω και μετά τα χτενίζεις για να μείνουν σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Άμα θέλεις μπορείς να γεμίσεις και εδώ. Mm-hmm. Και φέτος είναι πάρα πολύ τάση τα feather eyebrows, αυτά που είναι σαν φτερό, δηλαδή προς τα πάνω. Φαίνονται τα τριχάκια σου. Είναι φανταστικό. Και εγώ πάντα φροντίζω στο look που θα κάνω, mm-hmm, πάντα να είναι προς τα πάνω τα φρύδια μου και εκτενισμένα καλά. Για να φαίνονται γεμάτα, έτσι και πιο πυκνά και με... Αναδεικνύεται και το βλέμμα. Το αυτό ακριβώς, και το βλέμμα και το μάτι. Βεβαίως, το δικό σου φρύδι, επειδή ήταν ήδη χτενισμένα, mm-hmm, δεν χρειάστηκε να τα χτενίσω. Σε μια κανονική εφαρμογή, πρώτα τα χτενίζουμε, μετά βάζουμε το κερί στην ουσία, γεμίζουμε και τα κενά και μετά ξαναχτενίζουμε για να μείνουν πάνω τα τριχάκια. Mm-hmm. Ναι, κατάλαβα. Πάμε να κάνουμε και το άλλο φρύδι. Ωραία, τέλεια. Ήρθε η ώρα για τα μάτια. Θα ξεκινήσω με την παλέτα The Nudes of New York και την απόχρωση Fighter. Είναι η συγκεκριμένη εδώ. Έχει πολύ λάμψη. Ακριβώς. Θέλω να μου πεις, εσύ όταν έχεις κάπου να πας, το συνδυάζεις το μακιγιάζ μαζί με το outfit, κάνεις κάτι διαφορετικό, πώς... Κοίταξε, γενικότερα στη μόδα παίζει πάρα πολύ το μάτι, mm-hmm, μάτι. Δηλαδή, ας πούμε, άμα φοράμε μπλε, okay, μπορεί να κάνω καμιά φορά κανένα eyeliner, mm, μπλε, ας πούμε, ή ένα μάτι μπλε. Το πηγαίνεις ακριβώς ίδια. Το πηγαίνω, αλλά πολλές φορές το... Αν είναι ένα μακιγιάζ που μου αρέσει και το λατρεύω, ας πούμε, παραπάνω, mm-hmm, και ξέρω ότι μου ταιριάζει, κατευθείαν μετά το βάζω ό,τι θέλω, κατάλαβες. Οπότε το πηγαίνεις και συνδυαστικά με το χρώμα, αλλά ναι, και διαφορετικά. Ναι, δηλαδή 50-50, ανάλογα την περίσταση που θα πάω. Αυτό. Κατάλαβα.
Πάντως είναι ωραίο να πηγαίνεις και αντίθετα. Δηλαδή φοράς ένα κουστούμι σε κόκκινη απόχρωση, σε μπλε. Κάνε κάτι διάφανο. Ναι, ή ναι, ναι. Τόνισε πάρα πολύ τις βλεφαρίδες σου και να το κάνεις έτσι λίγο να φαίνεται πιο νεανικό και φρέσκο. Άρα καταλαβαίνω make-up, ναι, make-up. Ακριβώς. Ναι. Κάνε προς τα πάνω τα φρύδια σου όπως τα κάνουμε και τώρα. Mm-hmm. Βάλε ένα γκλος. Άφησε το διάφανο, στιγμή που είναι λίγο πιο σοβαρό. Κάνε έτσι λίγο πιο παιχνιδιάρικο το πρόσωπό ναι, σου. Ναι, ναι, ναι. Εδώ. Εγώ τώρα σου έβαλα την σκιά Fighter σε όλο το κινητό βλέφαρο και το σβήνω προς τα έξω. Και εννοείται πως άμα το ψεκάσεις με το Lasting Fix που έχουμε εμείς που είναι σταθεροποιητικό σπρέι, βγαίνει ακόμα πιο έντονο και πιο βρεγμένο. Αυτό το έχω δοκιμάσει πάρα πολύ και ειδικά το κάνω, φιξάρω το πινέλο μου mm-hmm. και βάζω εδώ μπροστά λάμψη. Για να βγει έτσι πιο έντονο η εσωτερική γωνία. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα βάλω και από κάτω. Κοίταξε μου ψηλά. Έτσι, ακαθόριστα. Δεν χρειάζεται mm-hmm. να κάνουμε την τέλεια γραμμή. Mm-hmm. Θέλουμε να είναι σβησμένο. Να ξεκινάει λίγο με ένταση και μετά να χάνεται. Έχεις και μεγάλο μάτι, οπότε σε παίρνει να κατέβεις προς τα κάτω. Ναι, κατέβω, ναι, ναι, ναι. Σου πάνε πολύ έτσι αυτά τα σμόκι. Γενικότερα μου αρέσει πολύ αυτό το χρώμα που έχουμε βάλει. Mm. Και σιγά σιγά θα το χτίσουμε. Και τώρα πάμε έτσι να τραβήξουμε γραμμή, να δώσω ένταση στο μάτι. Άρα θα το κάνουμε τέρμα γατίσιο. Εννοείται. Τέλεια. Θα χρησιμοποιήσω το Tattoo Liner Smoky, το οποίο τι είναι, δες. Είναι μηχανικό μολύβι, το οποίο μετά μπορείς να το πλώσεις σαν σκιά. Άρα έχει δηλαδή απλώνει βουτσάκι. Εύκολα. Ακριβώς. Είναι εύκολο στη χρήση το να το μπλεντάρεις εύκολα. Αμέ, δες. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εγώ θα το τονίσω λίγο προς τα έξω. Το συγκεκριμένο, το Tattoo Liner, δεν στεγνώνει καθόλου. Πρέπει να περάσει αρκετή ώρα για να στεγνώσει. Κάνεις την εφαρμογή σου πάρα πολύ άνετα. Μπορείς να το διορθώσεις κατευθείαν. Εγώ τώρα τραβάω τη γραμμή mm-hmm. και με το πινέλο μου το σβήνω προς τα έξω. Δες πόσο εύκολα σβήνει. Βλέπεις. Α, ναι. Εδώ. Για να σε δω. Πολύ ωραίο. Και θα το πάω κατά μήκος κλείσιμο των βλεφαρίδων. Και θα το σβήσω. Εδώ θα το απλώσω. Αυτό το κάνω για να τονίσω λίγο και τις βλεφαρίδες. Για άνοιξέ μου να σε δω. Σούπερ. Και το ίδιο θα κάνω και από κάτω. Κοίταξέ μου ψηλά. Εσύ κάνεις καθόλου βάφεις το κάτω μέρος του ματιού σου ή συνήθως μένεις μόνο από πάνω. Όχι, όχι, το βάφω και το συνδυάζω μαζί με eyeliner. Δηλαδή το κάνω σκιστό φούλ. Το πηγαίνεις όλο. Ναι, ναι, ναι. Το μάτι σου έχει την προδιάθεση να πηγαίνει προς τα πάνω. Ναι, μ' αρέσει και εμένα δηλαδή. Ματσάρω φουλ το κάτω μέρος με το πάνω, γιατί κατευθείαν το κάνει πιο ανωδικό. Ακριβώς. Ωραία. Τώρα πάμε να δώσουμε ένταση με το ίδιο προϊόν, αλλά σε μαύρη απόχρωση. Τώρα θα το τραβήξω σαν eyeliner. Άρα θα σκουρίνει πιο πολύ και θα μακρύνει πιο πολύ. Ακριβώς. Πάω πρώτα στο καφέ για να φαίνεται λίγο πιο σβηστό και μετά θα πατήσω το μαύρο και θα φαίνει σαν το μαύρο να έχει ανοίξει και να έχει γίνει καφέ. Να φαίνεται το δεκαρτάρισμα. Άρα είναι πολύ ωραίο τύπο αυτό. Ακριβώς. Γιατί συνήθως το βάζω και το μαύρο και ό,τι γίνει. Μετά θα γκριζάρει πολύ. Οπότε ωραία. Καλύτερα να πηγαίνει σε πιο καφέ, να το σβήνει, σχεδόν να χάνεται προς τα έξω. Και μετά να βάζεις το μαύρο. Πολύ ωραίο αυτό. Θα φαίνεται έτσι πιο μεγάλο. Τέλεια. Ωραία. Τι δεν χρησιμοποιείς καθόλου στο μακιγιάζ, τι δεν έχεις τολμήσει ακόμα και θα ήθελες. Καθόλου, καθόλου. Ναι. Νομίζω ότι τα έχω τολμήσει σχεδόν όλα. Δεν ξέρω τι. Δεν μπορεί να μου έρθει κάτι στο μυαλό τώρα. Το αγαπημένο σου ποιο είναι. Το αγαπημένο μου ναι. μακιγιάζ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το αγαπημένο μακιγιάζ είναι σε νούντα αποχρώσεις και κόκκινο κραγιόν. Νομίζω αυτό αγαπώ περισσότερο από όλα. Α, σε αρέσει πολύ το κόκκινο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο. Και με τι το συνδυάζει συνήθως το κόκκινο. Μας το συνδυάζουμε με κόκκινα ρούχα. Εμένα μου αρέσει το κόκκινο κραγιόν να το χρησιμοποιήσει και με ροζ. Ναι. Θα είναι πολύ ωραίο, έτσι, ωραία αντίθεση. Και με φούξ που παίζει πολύ color blocking. Ναι, ναι, ναι. Με πράσινο, κάνει ωραίο συνδυασμό. Και με πράσινο, φοβερό. Κάνει πολύ ωραίο συνδυασμό. Όντως. Γιατί αναδεικνύει πιο πολύ το κόκκινο και ειδικά με έχει πορτοκαλί απόχρωση. Αμέσως έδειξε πάρα πολύ η ένταση. Άρα το μαύρο κατευθείαν το φώτισε. Mm. Θα τονίσω λίγο τις βλεφαρίδες εδώ, mm-hmm. για να έχει μία συνέχεια. Αν το σταματήσω, μόνο στο εσωτερικό του ματιού θα μικρύνει θα το μικρύνει. Μάτι. Οπότε το πάω λίγο προς τα έξω, κάνω σαν τελίτσες. Και μετά με το πινέλο, μπράβο, αρχίζω το και το απλώνω. Και κατεβαίνω προς τα κάτω, γιατί έχω βάλει και τη σκιά που βάλαμε στην αρχή, οπότε θα κάνει ωραίο blend. Πολύ ωραία. Ένας εδώ. Και βλέπω μετά αν θέλει λίγο παραπάνω μαύρο.
ας πούμε, εγώ το θέλω λίγο την ένταση εδώ μπροστά. Και εμένα. Και εγώ τη θέλω την ένταση, γιατί πάντα κάνει πιο έντονο το μάτι και το βλέμμα. Λοιπόν, πέρα το ότι γράφει πάρα πολύ ωραίο το πορτοκαλί, θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ τάση το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, το πορτοκαλί το βλέπουμε πάρα πολύ να παίζει. Νομίζω με το outfit που έχω σκεφτεί ναι. θα βγει ακριβώς. Οπότε κάπου ναι. σε πέτυχα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και κάνει πολύ ωραία αντίθεση και με το μαύρο. Και πάμε τώρα στο επόμενο step που είναι να απογειώσω τις βλεφαρίδες σου. Αχ, βλεφαρίδες. Αγαπώ. Είσαι έτοιμη για τη μάσκαρα. Πάμε, ναι. Πάμε στις βλεφαρίδες. Τέλεια. Με αυτό το look θέλω να κάνω κάτι έντονο στις βλεφαρίδες σου. Ξέρεις, λατρεύω. Σ' αρέσει. Ναι. Είναι sky high. Εννοείται το βουρτσάκι. Είναι πολύ δημοφιλή στο TikTok, οφείλω να το πω. Ναι. Είναι πάρα πολύ γνωστή. Νομίζω είναι μια μάσκαρα που την έχω πάντα στο νεσεσέρ μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί με ένα πέρασμα μπορεί να κάνει κάτι φυσικό, να φαίνονται ωραίες, διαχωρισμένες, φυσικές. Και πυκνές και. Ακριβώς. Και μετά να δώσει παραπάνω και να βγει αυτό το έντονο, το σαν ψεύτικες βλεφαρίδες. Ναι. Νομίζω είναι και σαν lash lift, δηλαδή ανασηκώνει πάρα πολύ τις βλεφαρίδες. Γι' αυτό λέγεται και sky high. Ναι. Σαν ανασηκώνει και τις φτάνει ψηλά. Όντως, ναι, ναι. Πάμε να κάνουμε και την εφαρμογή. Θέλω να μου κλείσεις το μάτι για να περάσω και στις κάτω, αλλά λίγη ποσότητα. Mm-hmm. Κάνω zigzag κινήσεις για να πάει από τη ρίζα προς τις άκρες. Πες μου. Επίσης το βουρτσάκι που έχω παρατηρήσει είναι ότι είναι από σιλικόνη, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση εύκολο του. Στη χρήση, εύκολο στη έχει και σχήμα πύργου, που αυτό γιατί το έχει, γιατί μπορεί να πιάσει και την πιο μικρή βλεφαρίδα. Ξεκινάει από μικρές ακίδες και σιγά σιγά μεγαλώνει. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορεί, γιατί συνήθως πάντα τις μπροστά δεν τις χτενίζουμε, δεν τις περνάμε και δεν φαίνεται ένα ωραίο ολοκληρωμένο look. Φαίνεται εδώ πάρα πολύ ένταση στην άκρη και μπροστά καθόλου. Να το πάμε και κάθετα. Ναι. Και να κάνουμε λίγο τις μπροστά πιο πολύ. Ναι. Ή να τις ξεχωρίσουμε μία-μία. Εδώ. Εγώ πιο πολύ εδώ μπροστά. Θα δουλέψω. Πάντως πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, θα μπορούσε να μην χρειαστεί καθόλου και δεύτερη μάσκαρα. Δεύτερη στρώση. Δεύτερη στρώση. Και με μία έγινε έτσι. Και με μία είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ πάντα κάνω δεύτερη. Επειδή είμαι. Γιατί το θες ακόμα πιο έντονο. Ναι, μ' αρέσει. Οπότε θα σε πάω άλλη μία. Ναι, έτσι, επειδή είσαι εσύ. Είμαι πεταλουδίσια. Μετά γίνεται. Extreme. Κλείσε μου. Μετά είμαι έτοιμη να πετάξω. Ακριβώς. Και εννοείται στις κάτω θα βάλουμε λίγο. Mm-hmm. Για να μην κάνει κουρασμένο το μάτι. Ακριβώς. Σε αυτό όμως το look θέλει λίγο ένταση για να φαίνεται έτσι ωραίο. Να φαίνονται και κάτω βλεφαρίδες. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα look το οποίο μπορούμε όντως να το κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αμέ και μπορούμε το πρωί να κάνουμε μόνο το πάνω μέρος και το βράδυ, αν θέλουμε να βγούμε, απλά να προσθέσουμε λίγο μολύβι από κάτω. Mm-hmm. Ακριβώς. Ναι, και κατευθείαν να το αλλάξουμε. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι με το ένα μάτι. Wow. Wow, πραγματικά. Πάμε στο άλλο μάτι. Πάμε. Στα χείλη θα σου εφαρμόσω ένα πολύ αγαπημένο προϊόν. Και δικό μου. Ναι, το Super Stay Vinyl Ink κραγιόν. Την απόχρωση 15 θα επιλέξω. Αγαπημένη. Που είναι έτσι μια ήσυχη απόχρωση, πιο nude. Ταιριάζει με όλα νομίζω. Νομίζω ξέρεις πώς είναι η εφαρμογή. Είναι μαγική. Ναι. Φορά από το πρωί μου το βράδυ κυριολεκτικά, γιατί βγαίνει και σε πάρα πολλές αποχρώσεις. Mm-hmm. Και όχι απλά δεν αφήνει στίγμα. Και είναι ωραίο γιατί αφήνει αυτό το vinyl τελείωμα, σαν να είναι αυτό το δέρμα που γυαλίζει. Είναι και φανταστικό. Και τα matte κραγιόν, κυρίως μερικά. Παρατηρούμε ότι αφιδωτώνει τα χέρια. Αυτό καθόλου. Δηλαδή αφήνει πάρα πολύ ενυδατωμένα τα χέρια μας. Ναι, γιατί έχει αυτό το βινίλ αποτέλεσμα, το ενυδατικό. Ναι. Λοιπόν, το λατρεύω. Το κουνάμε. Ανυπομονώ. Και δεν χρειαζόμαστε περίγραμμα, γιατί έχει ένα φανταστικό πινελάκι που μπορούμε να κάνουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Είναι τόσο έτσι λεπτό μπροστά, που μπορώ να κάνω, άμα θέλω, το σχήμα καρδιάς, να το κάνω πιο μυτερό. Λοιπόν, βάζω την πρώτη εφαρμογή, εδώ, μετά θα περιμένω λίγα λεπτά να στεγνώσει και θα ξαναβάλω άλλη μία
για να είναι έτσι ακόμα πιο έντονο γεμάτο. Αυτό το βινίλ αποτέλεσμα. Για δες την απόχρωση. Εννοείται μετά θα σου ξαναβάλω άλλη μία. Και διαρκεί και 16 ώρες. Οπότε δεν θα έχεις το φόβο μήπως μετακινηθεί, χρειάζεται κάποια ανανέωση. Είναι τόσο γεμάτο το κραγιόν που ίσως να μην χρειαζόταν ούτε καν δεύτερη στρώση. Ακριβώς. Εγώ όμως επειδή θέλω να έχει ακόμα πιο έντονο αποτέλεσμα. Ναι, θα δώσω έτσι λίγο έξτρα βινίλ αποτέλεσμα. Και νομίζω πως θα σου προσθέσω λίγο ρούζ και θα είσαι έτοιμη. Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αγαπημένη απόχρωση. Νομίζω τώρα θα τέριαζε ένα έτσι, ρουζάκι, ροδακίνι. Για πες. Αυτό θα σου εφαρμόσω. Είδες. Ακριβώς. Εγώ ροδακινή απόχρωση είναι το Fit Me Plus, η έχει απόχρωση λάμψη. Peach. Ναι. Α, είναι φοβερό. Δες το. Να το δοκιμάσω. Ναι, εννοείται. Α, πάρα πολύ ωραίο. Θα κάνω swatch μόνη μου. Α, τέλειο. Βλέπεις πόσο ωραία έτσι. Ναι, γυαλίζει κιόλας. Οπότε ξεκινάω από τη μέση και σβήνω προς τα πάνω. Γύρισέ μου εδώ. Και μετά μπροστά. Θα το εφαρμόσω και σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ μπροστά στα μήλα, για να φαίνεται πιο fresh, πιο νεανικό. Εδώ. Το ίδιο κάνω και εδώ. Και πάλι αυτή είναι και μια λάμψη το συγκεκριμένο. Ναι, δηλαδή μιλάμε... δεν είναι απλό ροδακινί, πώς να το πω, ότι δίνει μόνο αυτή τη fresh. Είναι και... αφήνει και ένα τελείωμα λάμψης, δηλαδή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακριβώς. Αφού είναι καλοκαίρι, θέλουμε να έχουμε. Αυτό μου το κάνουμε με ένα mist. Και αυτό θα γίνει πιο έντονη η λάμψη του, θεωρεί. Ναι, θα μπορούσε. Εγώ λέω ναι. Μόνη μου. Το λέω. Μόνη μου το κάνω. Θα μπορούσε. Ναι, άμα βάλεις mist, άμα βάλεις ένα σταθεροποιητικό σπρέι, το ενισχύεις παραπάνω. Στο πινέλο μας, δηλαδή, άμα το κάνουμε έτσι. Όχι, θα ψεκαστείς από μακριά και ό,τι πάρει. Α, μάλιστα. Και ταιριάζει με όλα τα look που μπορεί να κάνεις. Είτε είναι έντονο, είτε πιο απαλό, είτε αυτό το διάφανο που λέμε. Και σε όλες τις επιδερμίδες. Είτε όσο... είσαι στο γραφείο το πρωί, το έχεις μαζί σου, με μια ακόμη και μάσκαρα να έχεις, που συνδυάζεις και μετά και από το βράδυ. Αυτό. Και τι κάνεις, μπορείς να το χρησιμοποιείς και ως σκιά, να βάλεις λίγη ποσότητα στο μάτι, να φαίνεται, θα φαίνεται και λίγο πιο λιωκαμένο. Θέλω να δεις το πρόσωπό σου. Είναι φανταστικό. Φαίνεται. Είναι ένα μακιγιάζ. Πάρα πολύ φρέες. Τάση μόδας, δηλαδή. Και το πορτοκαλί είναι ένα χρώμα που μου αρέσει πάρα πολύ συνδυαστικά και με το ροδακινί. Και το κραγιόν είναι όλο τέλειο. Αφού ολοκληρώσαμε το look και σ' άρεσε, θέλω να μου πεις το outfit που έχεις σκεφτεί. Λοιπόν, δεν γινόταν να μην διαλέξω πορτοκαλί χρώμα. Ναι. Και επειδή στη μόδα φέτος είναι 7 street outfit, μπορούμε να τα συνδυάσουμε πολύ εύκολα με αυτό το σακάκι. Αυτό θα βάλεις. Ναι, εννοείται. Σε πορτοκαλί η απόχρωση, αγαπημένη μου, ταιριάζει με το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Και με τα μαλλιά σου και με το δέρμα σου θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι φοβερό. Γενικότερα αγαπώ το outfit, νομίζω και όλες οι γυναίκες που τα φοράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το γραφείο κυριολεκτικά μέχρι και για κοκτέιλ. Και οπότε αυτό το συγκεκριμένο σακάκι θεωρώ ότι μπορεί να φορεθεί με ένα Oxford και με ένα τακούνι αντίστοιχα. Και μετά το αλλάξει με ένα πέδιλο. Αυτό ακριβώς. Οπότε ανυπομονώ είμαστε πολύ... τέλειες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ανυπομονώ να δω το outfit σου. Για πάμε. Morning. Night. Εσείς ποιο προτιμάτε? Γράψτε μας κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το make-up look και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Bye!